Καλή σας ημέρα, κύριε Καραθανασόπουλε. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την χθεσινή απόφαση του δικαστηρίου για τη Χρυσή Αυγή. Είναι στο κέλι πλέον η ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, με μοναδική εξαίρεση τον φυγόπινο Χρήστο Παπά. Το ερώτημά μου είναι αν δικαιώθηκαν τα θύματα, ανάμεσα στα οποία ήταν και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος και μέλη του ΠΑΜΕ, και τι κρατάμε από αυτή τη δίκη που ολοκληρώθηκε χθες, κύριε Καραθανασόπουλε. Κοιτάξτε, η απόφαση του δικαστηρίου επί της ουσίας συμβαδίζει με το κοινό περιδικαίου αίσθημα ότι θα έπρεπε να τιμωρηθούν οι εγκληματίες της Χρυσής Αυγής για τις πράξεις τις οποίες κάνανε όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και για το χαρακτήρα της εγκληματικής οργάνωσης. Και από αυτή την άποψη ήταν μια αυτονόητη απόφαση κατά τη γνώμη μας του δικαστηρίου. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας εφησυχασμός στον κόσμο. Αυτό θα σας ρωτούσα, γιατί διάβασα με προσοχή την ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος και συμφωνούμε όλοι ότι δεν χωρά κανένας εφησυχασμός μετά τη χθεσινή καταδίκη. Οι ρίζες του φασισμού είναι εδώ. Τι κάνουμε, κύριε Καραθανασόπουλε, πώς εξασφαλίζουμε την επαγρύπνησή μας? Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς, γιατί οι ρίζες είναι εδώ? Γιατί ακριβώς ο φασισμός και ο ναζισμός αποτελούν παιδιά του συστήματος, τα αξιοποιεί σε έκτακτες καταστάσεις, συνήθως σε περίοδους κρίσης, και μάλιστα... Μπορείτε να μου το εξηγήσετε λίγο περισσότερο αυτό? Ναι. Γιατί μπροστά μας έχουμε ούτως ή άλλως μια δύσκολη περίοδο, έχει ξεκινήσει μια συγκυρία. Κοιτάξτε, η εμφάνιση του φασισμού ιστορικά στην Ευρώπη ήταν λίγο μετά την κρίση της δεκαετίας του 30, όταν και στην Ιταλία και στη Γερμανία, αλλά και στην Ισπανία στη συνέχεια, αναπτύχθηκαν και ανδρώθηκαν τα φασιστικά και ναζιστικά κόμματα με τη στήριξη ισχυρών τμήματων της αστικής τάξης, μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων, πολυεθνικών, ως απάντηση ακριβώς στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι λαϊκές αντιδράσεις, το ανερχόμενο κομμουνιστικό κίνημα. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, αντίστοιχη εμφάνιση είχαμε και στη χώρα μας την εποχή των μνημονίων και της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Εμφανίστηκε, όχι δεν εμφανίστηκε, αλλά ανδρώθηκε, θα το λέγαμε. Ναι, γιατί πάντα υπήρχε. Ναι, το μόρφωμα της Χρυσής Αυγής, ακριβώς επειδή τα σπάργανα υπάρχουν, τους αξιοποιεί το σύστημα όποτε τους είναι αναγκαίο. Και από αυτή την άποψη μπορεί το επόμενο διάστημα να δούμε διάφορες παραλλαγές, συγκαλυμμένες ή όχι, αυτού του μορφώματος. Άλλωστε, κινήσεις έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Και από αυτή κινήσεις δημιουργίας διαφόρων φορέων από στελέχη, από τα ίδια στελέχη της Χρυσής Αυγής, σε μια προσπάθεια να εμφανιστεί αυτό που λέμε η πιο σοβαρή, που κάποιοι θα θέλανε και από τον αστικό πολιτικό κόσμο, η πιο σοβαρή Χρυσή Αυγή. Και από αυτή την άποψη εμείς λέμε ότι ο λαός μας πρέπει να επαγρυπνεί, και η καλύτερη απάντηση είναι ακριβώς να απομονωθούν αυτοί οι θύλακες, οι πυρήνες του φασισμού, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε στέκι νεολαϊστικό. Σε αυτή τη βάση, λοιπόν, μπορεί να δοθεί το συντριπτικό πλήγμα στη Χρυσή Αυγή. Δεν είναι όμως μόνο η Χρυσή Αυγή. Μπορεί να μετεξελιχθεί σε κάτι άλλο. Ναι, πάντως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επαγρυπνούμε. Τα διάφορα φασιστικά και ναζιστικά μορφώματα τα οποία υπάρχουν, είτε εν υπνός είτε στα σπάργανα αυτή τη στιγμή. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Καραθανασόπουλε. Ξεκινά σήμερα στη Βουλή η τριήμερη συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας, κατά του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, με αφορμή τον πτωχευτικό κώδικα. Πώς θα κινηθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και αν θα πρέπει να αποσυρθεί το νομοσχέδιο που ζήτησε το Κόμμα της Εξωματικής Αντιπολίτευσης? Θα το καταψηφίσετε, λέει, την πρόταση, θα ψηφίσετε? Κοιτάξτε, εμείς και με τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα χθες τοποθετηθήκαμε με σαφήνεια. Τι είπαμε, δηλαδή? Ότι το ΚΚΕ με τη στάση του θα καταψηφίσει πολιτικά στο πρόσωπο του Υπουργού Οικονομικών την κυβερνητική πολιτική, αλλά και την πολιτική και των προηγούμενων κυβερνήσεων, και του ΣΥΡΙΖΑ και παλαιότερων κυβερνήσεων, οι οποίες επί της ουσίας έστρωσαν το έδαφος στο να ολοκληρωθεί το έγκλημα σε βάρος της λαϊκής κατοικίας και της λαϊκής
εξουσίες με τον πτωχευτικό, με τον νέο πτωχευτικό νόμο, τον οποίο φέρνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Και από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι η κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια κίνηση από προσανατολισμό, αλλά και να συσκοτήσει τις πολύ μεγάλες ευθύνες που είχε και στη δική του διακυβέρνηση, mm-hmm. όταν επί της ουσίας σταμάτησε όποια προστασία της πρώτης κατοικίας, μπήκαν οι κοινωνικοί πληστηριασμοί και μετατράπηκε οι λαϊκές κινητοποίησεις σε ιδιώνυμο για την προστασία της λαϊκής κατοικίας. Τους αντιμετώπισε με την αλλαγή του ποινικού κώδικα. Από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς αυτή τη στάση θα κρατήσουμε, mm-hmm. αυτό θα αναδείξουμε, αναδεικνύοντας επί της ουσίας και πιο ότι δεν είναι απλά και μόνο το θέμα της υπερχρέωσης της τράπεζας. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι υπερχρεωμένων λαϊκών νοικοκυριών είναι και προς τις εφορίες και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι λίγο πολύ, είναι... πολύπλοκος αυτός ο νέος πτωχευτικός κώδικας, η αλήθεια. Ακριβώς. Είναι πολύπλοκος. Και μπαίνουν και για πρώτη φορά θα μπορούν οι τράπεζες να βάζουν χέρι και στην, το λέω λαϊκά, και στους μισθούς και στις συντάξεις. Γενικότερα όμως πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο λειτουργίας και ρυθμίσεων όμως των επιχειρήσεων και των ιδιωτών που αναγκαστικά οδηγούνται σε πτώχευση. Έτσι δεν είναι, κύριε Καραθανασόπουλε? Στην αρμόδια επιτροπή τι βελτιωτικές προτάσεις κατατέθηκαν στη συζήτηση εκεί? Να σας πω. Εμείς έχουμε μια άλλη αντίληψη. Εμείς λέμε ότι αυτός ο νόμος δεν μπαίνει καμία βελτιωτική προσπάθεια. Δεν μπορεί να βελτιωθεί, και το λέμε αυτό γιατί είναι η φιλοσοφία του αντιδραστική. Το θέμα, προσέξτε, κατατίθενται διάφορες προτάσεις και από άλλα κόμματα, που όμως έχουν μια κοινή συνισταμένη. Ποια είναι αυτή η κοινή συνισταμένη? Είναι πώς θα απαλλαγούν από τη μια μεριά οι τράπεζες από το μεγάλο όγκο των κόκκινων δανείων, άρα δηλαδή να βελτιώσουν την κεφαλαιοποίησή τους, και από την άλλη μεριά είναι πώς το κράτος θα εισπράξει και τα χρήματα που τους προστάρει στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία, για να βελτιώσει τη δημοσιονομική του θέση. Αυτό εκ των πραγμάτων έρχεται σε σύγκρουση με την κατάσταση στην οποία βιώνουν τα λαϊκά στρώματα. Και το λέμε αυτό γιατί δεν μπορείς να ικανοποιείς και τους δύο. Να ικανοποιείς δηλαδή και τις τράπεζες και το κράτος, και ταυτόχρονα να μείνουν ικανοποιημένοι και τα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά. Πρέπει κάποιος να πληρώσει. Έτσι δεν γίνεται συνήθως όμως. Ορίστε. Έτσι δεν γίνεται συνήθως. Έτσι γίνεται. Αλλά αυτές οι κινήσεις οι οποίες είχαν γίνει με μια σειρά νομοθετήματα τα προηγούμενα χρόνια, όχι μόνο δεν απέτρεψαν την υπερχρέωση των λαϊκών στρωμάτων, αλλά ανοίγεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση, κύριε Καραθανασόπουλε. Όμως, σύμφωνοι. Αντιλαμβάνομαι ότι... Την ουσία, γι' αυτό ακριβώς εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει να υπάρξει ένα γενναίο κούρεμα των χρεών που έχουν τα λαϊκά στρώματα απέναντι στις τράπεζες και στο κράτος. Να πληρώσουν δηλαδή αυτοί οι οποίοι ευθύνονται. Είμαστε και εμείς όμως ως κράτος υπερχρεωμένο, και κούρεμα δεν μπορεί να συμβεί αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που έχουμε και εμείς δανειστεί. Να πάμε λίγο στα μέτρα κατά τη... Να σας πω, να τελειώσω με αυτό. Ναι. Είναι υπερχρεωμένο το κράτος για ποιο σκοπό? Όχι για να ικανοποιήσει ανάγκες, αλλά για να ικανοποιήσει φρόνο του κεφάλαιου. Δεν μπορεί δηλαδή, για παράδειγμα, να δίνουμε 4,5 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για δαπάνες του ΝΑΤΟ. Και να μένουν παγωμένες οι δαπάνες για την υγεία, για να κάνουμε και τη γέφυρα, από ό,τι κατάλαβα, με την πανδημία που θα θέλατε να με ρωτήσετε. Και για τα ελληνοτουρκικά θέλω, γι' αυτό και σύντομα θα σας ρωτήσω για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, εξαγγέλθηκαν χθες από τον Πρωθυπουργό, που τίθενται αύριο από τις 6 το πρωί σε εφαρμογή, ενώ για την ανάσχεση του δεύτερου κύματος πανδημίας. Πώς οδηγήθηκαμε ως εδώ, κύριε Καραθανασόπουλε, και αν είναι μόνο ευθύνη της κυβέρνησης? Κοιτάξτε, είναι βασικά ευθύνη της κυβέρνησης. Κατά κύριο λόγο ευθύνη της κυβέρνησης το ότι οδηγηθήκαμε στο συγκεκριμένο σημείο σήμερα. Και το λέμε αυτό γιατί ακριβώς τι έχει μείνει στο απειρόβλητο επί της ουσίας. Πρώτον, δεν θωρακίστηκε ο δημόσιος τομέας της υγείας το προηγούμενο χρονικό διάστημα που υπήρχε μια κάμψη των κρουσμάτων της πανδημίας, και θωράκιση του δημόσιου τομέα υγείας σημαίνει μαζικές προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με μόνιμη εργασία, δημιουργία νέων μεθ, αύξηση των υποδομών
ένα ζήτημα. Δεύτερον, στο όνομα ακριβώς των αντοχών της οικονομίας, η κυβέρνηση επί της ουσίας άφησε ασίδωτο τους επιχειρηματικούς ομίλους και βλέπουμε ότι οι μεγάλοι πυρήνες εκδήλωσης της πανδημίας είναι εργασιακοί χώροι, μεγάλοι εργασιακοί χώροι, άφησε. Όμως εδώ δεν μπαίνει και κάπου το κομμάτι της ατομικής ευθύνης, κύριε Καραθανασόπουλε. Υπάρχει κόσμος και στην εργασία που πηγαίνει και δεν χρησιμοποιεί τις μάσκες, δεν χρησιμοποιεί τα μέτρα προστασίας και βλέπουμε και εικόνες συνωστισμού στις πλατείες. Αυτό δεν νομίζω κατά πόσο να ευθύνεται η κυβέρνηση. Λέω, πού ευθύνεται η κυβέρνηση. Σε αυτά που αναφέρατε. Τα ζητήματα ότι μέτρα στους εργασιακούς χώρους δεν πάρθηκαν και ακόμη δεν παίρνονται. Που θα έπρεπε ποια θα μπορούσε να είναι αυτά τα μέτρα που δεν έχει λάβει. Θα σας πω, με ευθύνη της εργοδοσίας να προμηθεύονται οι εργαζόμενοι με το απαραίτητο υλικό ατομικής προστασίας, να υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες στο χώρο δουλειάς και ταυτόχρονα να γίνονται με ευθύνη της εργοδοσίας συνεχόμενα τεστ στους εργαζόμενους. Αυτό δεν έγινε. Δεύτερον, ο συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς σχετίζεται με την έλλειψη δρομολογίων και την πυκνότητα των δρομολογίων. Και κάπως έχει αλλάξει αυτό πλέον με τη συμμετοχή των ΚΤΕΛ αλλά και νέων αστικών λεωφορείων. Ναι, ακόμη όμως παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα σε όλα αυτά. Και το τρίτο στοιχείο είναι τα σχολεία. Όπου εν μέσω πανδημίας, αντί να μειωθούν οι μαθητές στα τμήματα, αυτοί αυξήθηκαν. Θα σας πω το αντιεπιχείρημά μου, γιατί δεν υπάρχουν τόσο κρούσματα στα σχολεία, κύριε Καραθανασόπουλε. Υπάρχουν αρκετά. Να δούμε πώς θα καταγραφούν και πώς θα εξελιχθούν. Αλλά σας λέω καθαρά, το να κουνάει απλά και μόνο η κυβέρνηση το δάχτυλο στην νεολαία και να μην μπαίνει τα απαραίτητα μέτρα, πρώτα απ' όλα το κράτος για να θωρακίσει τον κόσμο και μετά να ζητάει αν υπάρχουν και ευθύνες ατομικές, αυτό είναι η μεγάλη αντίφαση και η μεγάλη αιτία. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι η κυβέρνηση έχει την κύρια ευθύνη για την εξέλιξη της πορείας της πανδημίας. Κύριε Καραθανασόπουλε, και το θεμελιώνουμε αυτό και με την κατάσταση που υπάρχει στο δημόσιο τομέα υγείας και στα νοσοκομεία και με τις ευθύνες που έχει για το συνωστισμό στους εργασιακούς χώρους, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα σχολεία. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο να σας θέσω και άλλα ερωτήματα. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.